Κύριε Δελή, λέγαμε και πριν ότι το ΚΚΕ ήταν ο καταλύτης σε όλη αυτή την ιστορία. Ανάγκασε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ να υποχωρήσουν από πολλές θέσεις τους και τον ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο. Το ερώτημα είναι μήπως τελικά η απόλυτη επιμονή σας στα 30 χρόνια και στην μη επιστολική ψήφο και στις δυσκολίες, στις τεχνικές που υπάρχουν στο να δείξει, στο να βρει το κράτος ποιοι είναι αυτοί που είναι 30 χρόνια, 28-29, εν πάση περιπτώσει, την άξει τελικά στον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια και αντί για συνένεση δεν καταφέρουμε τίποτα. Κύριε Τάκη, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, που είναι και το ερώτημα των ημερών βέβαια, θέλω να θυμίσω εδώ ότι το ΚΚΕ προσήλθε σε αυτή τη συζήτηση με ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση μικροκομματικής σκοπιμότητας. Και νομίζω ότι το αποδείξαμε αυτό. Και είναι αλήθεια και ότι μας εξέπληξε και αυτό η θέση οφείλεται στο ότι του ΚΚΕ, σε τέτοια ζητήματα, σε όλα τα ζητήματα και σε αυτό φυσικά, το ΚΚΕ κρατάει και παίρνει θέσεις. Ναι. Τις θέσεις που παίρνει, τις παίρνει εξαιτίας των αρχών που έχει. Ο κύριος Κατρούγκας στην Επιτροπή πρότεινε τα 25 χρόνια που ισχύουν στη Γερμανία. Εσείς γιατί επιμένετε απολύτως τα 30? Θέλω να θυμίσω, θα σας απαντήσω, θέλω να θυμίσω ότι κάθε φορά που ετίθετο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, πρώτη φορά παίρνει τέτοια δημοσιότητα. Ναι, γιατί τώρα είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να βρούμε. Το ΚΚΕ επαναλάμβανε αυτές τις θέσεις του, οι οποίες συνοπτικά είναι ένα τρίπτυχο και οι οποίες αποτέλεσαν ουσιαστικά τους άξονες της συζήτησης πάνω στην οποία συζητάνε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα και φάνηκε προς στιγμήν ότι μπορεί να υπάρχει και σύμπτωση απόψεων. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Ο κύριος Σκανδαλίδης είπε την άποψή του. Ας περιμένουμε. Εντάξει, δεν έκανα κανένα. Κοιτάξτε. Με χρεώσετε. Την άποψη είπε, δεν είναι. Το 30 χρόνια είναι το ανώτατο όριο. Έχω την αίσθηση, όχι. Εντός του οποίου μπορεί κάποιος να απουσιάζει για να έχει το δικαίωμα της ψήφου. Η Γερμανία το έχει στα 25. Ναι. Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει καθόλου. Ναι. Υπάρχει απώλεια του δικαιώματος αυτού. Γιατί δεν κάνετε κι εσείς μια υποχώρηση. Ιρλανδία και Ισραήλ, δύο χώρες που τσέχουν. Γιατί δεν κάνετε μια υποχώρηση να πάτε τα χώρες κατεξοχήν μεταναστευτικές. Κύριε Δελή, γιατί δεν κάνετε κι εσείς όπως έκαναν τα άλλα κόμματα υποχώρηση προς εσάς, να κάνετε κι εσείς μια υποχώρηση και να κάνετε τα 30-25. Κοιτάξτε, γιατί? Νομίζω. Γιατί άκουσα ότι ο κύριος Γιώκας σήμερα είναι απόλυτο στα 30. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Τον άκουσα και εγώ. Νομίζω ότι οι τρεις άξονες αυτοί. Ναι. Ο ένας είναι ο χρόνος της απουσίας. Ο δεύτερος είναι η διαπίστωση, η απόδειξη τέλος πάντων, η ύπαρξη δεσμών οικονομικών πρωτίστως μέσω του ΑΦΜΗ. Okay. Μέσω το δέχτηκε ο υπουργός σπιτιού, αυτό. Ναι. Και το συζητάει μέρες κιόλας. Και το τρίτο, το οποίο το θεωρούμε και αυτό εξαιρετικά σημαντικό και είναι κάτι που αποκλεί βεβαίως και την επιστολική ψήφο, είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ναι. Και ξέρετε γιατί, κύριε Τάκη, γιατί με την ενέργειά του αυτή, ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει το σπίτι του, την πολυθρόνα του, να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει 5, 10, 20, 30 χιλιόμετρα να ψηφίσει, αποδεικνύει ότι πραγματικά επιθυμεί να το κάνει. Μπορεί όμως να πρέπει κάποιος να πάει 400 χιλιόμετρα και 700. Είναι δηλωτικό. Γιατί οι αποστάσεις στην Αμερική είναι τεράστιες. Μόνο που αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, ξέρετε. Θα πω τώρα ένα επιχείρημα. Και να θυμίσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές του Ιούνιου. Κύριε Δελή, θα σας πω ένα επιχείρημα. Υπήρξαν που το άνθρωποι, άκουσα. Συγγνώμη, επειδή είναι σημαντικό. Στις πρόσφατες εκλογές, τις βουλευτικές που είχαμε στις 7 του Ιούλη, χιλιάδες συνάνθρωποι μας και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι που δούλευαν στον τουριστικό κλάδο στα νησιά. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Σωστό είναι αυτό. Θα επειδή σας πω δεν υπήρξε καμία διευκόλυνση. Που διατυπώνεται κυρίως από ανθρώπους του εξωτερικού που με αυτές τις τους περιορισμούς που βάζετε θα αποκλειστούν. Και λένε. Δεν και είναι περιορισμοί, μην τους βλέπετε ως περιορισμούς. Είναι τρία κριτήρια. Ωραία, αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε. Και το λένε και προς εσάς και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εσείς που είστε κόμματα που σας ενδιαφέρει όχι ο πλούσιος, αλλά ο μεσαίος, ο φτωχός. Δίνεται τη δυνατότητα στον πλούσιο που έχει τα λεφτά να έρθει και να ψηφίσει, διότι ο πλούσιος μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, να πληρώσει και ένα εισιτήριο, να έρθει να ψηφίσει και να φύγει, και η ψήφο του μια χαρά να προσμετράται στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ ο φτωχός ή ο μεσαίος που δεν μπορεί να το πάρει το αεροπλάνο, τον αποκλείεται. Όχι, τι απαντάτε? Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί? Διότι ο φτωχός ή ο πλούσιος, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και που έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορεί με την πρόταση του ΚΚΕ να ψηφίσει. Ναι, λέμε για αυτόν που δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός που δεν έχει τις προϋποθέσεις. Αλλά μπορεί όμως με το αεροπλάνο να έρθει αν δεν έχει κάποιος, εάν δεν έχει κάποιος κανένα δεσμό με τη χώρα από την οποία κατάγεται ένας μακρινός του πρόγονος. Εάν δεν θέλει. Δεν θα ενδιαφερθεί να έρθει. Εάν λείπει από τη χώρα πάνω από 30 χρόνια και είναι το δισέγγωνο ή το τρισέγγωνο κάποιου μετανάστη που έφυγε στην Αμερική το 1920 ή το 1940. Δεν είναι όλοι έτσι. Νομίζω ότι αυτός
τελικά όταν θα έρθει να ψηφίσει, θα πάρει το αεροπλάνο ο πλούσιος και θα φύγει ή οποιοσδήποτε, νομίζω ότι δεν θα υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βασικό. Ναι, πάντως η ψήφος του όμως έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Γιατί είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους. Σύμφωνα με την πρόταση του κόμματος, του ΚΚΕ εννοώ, σύμφωνα με την πρόταση, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα γραφτούν αυτοί οι οποίοι καλύπτουν και τις τρεις αυτές προϋποθέσεις. Μετά έχει η πρόταση. Η πρόταση του ΚΚΕ αυτή είναι στην ορθή λογική και θα σας πω γιατί. Διότι δεν είναι θέμα το 30 ή οτιδήποτε άλλο νούμερο. Εμείς έχουμε εδώ πέρα ένα κώδικα ηθαγένειας. Είναι το κώδικα του αίματος. Αυτή είναι η αιτία. Ακούστε. Αυτή είναι η αιτία. Ξέρετε τι πρόβλημα είναι αυτό. Και πάμε τώρα στο δίκαιο του εδάφους και του αίματος. Το δίκαιο του αίματος, ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Τάκη. Σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι βρήκα ένα χαρτί του φίλου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτό ανοίγει όμως την Κερκόπη και να γραφτεί κάτι. Να σας πω κάτι. Συζητάμε και καλώ συζητάμε για το μεταναστευτικό. Και μια σειρά ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας. Για να το κλείσω, κύριε Μαρκάκη, να ολοκληρώσει ο κύριος Δελής. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει εδώ το ελληνικό δίκαιο για την ηθαγένεια. Ερώτημα, αν και δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε απολύτως. Και η πρόσκληση της ελληνικής ηθαγένειας. Μισό λεπτό. Θα μπορούσατε να κάνετε μια μικρή υποχώρηση στον χρόνο ή τα 30 χρόνια είναι για σας το όριο ή και τίποτα. Σας πω, τα 30 χρόνια δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα όριο. Κάτι λίγο για ένα δεύτερο για να μην χρησιμοποιήσω το δίκαιο του αίματος. Το οποίο είναι απολύτως λογικό. Για να κλείσω όμως την προηγούμενη φράση που ήθελα να πω, είναι ότι εξαιτίας ακριβώς της ύπαρξης αυτού του δικαίου της ηθαγένειας, σύμφωνα με το οποίο αν αποδείξει κάποιος ότι ο προπάπος του ή η προγιαγιά του ένα μόνο. Και ακόμα πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Είχε ελληνικές ρίζες, μπορεί να εγγραφεί στα ελληνικά δημοτολόγια και άρα να αποκτήσει αυτόματα. Να ρωτήσω όμως κάτι για μισό λεπτό. Είναι σημαντικό. Να ρωτήσω όμως, δεν ακούγεστε. Χωρίς να υπάρχει κανενός είδους δεσμός. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και εκεί βασίστηκε και αυτό που είπε νωρίτερα ο κ. Πουλάκης. Νομίζω ότι εξηγεί την αλλίωση. Εξηγεί την πρόταση του ΚΚΕ και πώς τελικά καταφέρνει να εναρμονίσει και το δικαίωμα και το δικαίωμα των ανθρώπων που θέλουν να ψηφίσουν και βεβαίως να μην το δώσει αυτό το δικαίωμα σε ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη χώρα. Επειδή οι άλλοι έκαναν ένα βήμα πίσω, αύριο, αν πάει η ιστορία αυτή να την αχθεί στον αέρα, θεωρείτε ότι πρέπει κι εσείς να κάνετε ένα βήμα πίσω για να μην την αχθεί στον αέρα? Νομίζω ότι όλα θα κριθούν αύριο. Θα δούμε τι βήματα θα γίνουν πίσω και προς ποια κατεύθυνση. Εγώ σας είπα ότι σε σχέση με την 30 ετία δεν είναι γραμμένο. Θέλω να κάνω μια αυτό όμως που χρειάζεται να πούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το είπα, είναι ότι βάζουμε μια προϋπόθεση. Με την ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης που γίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα τελειώσει σύντομα η Επιτροπή μέχρι τις 11 Νοέμβρη νομίζω. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του άρθρου. Μα εκ των πραγμάτων θα γίνει το 54. Είναι βασική προϋπόθεση. Για να θωρακιστεί και ο και δεν ξέρω αν θα επανέλθουμε στο θέμα. Νομίζω ότι επειδή σήμερα προέκυψαν αντιρρήσεις για τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής, να πούμε ότι αν υπάρχει καλή διάθεση, μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Θα πάμε και το δεύτερο. Για να ξεκινήσω από τον αντικαπνιστικό νόμο, δεν νομίζω ότι το κάπνισμα μπορεί να περιοριστεί με ένα μονάχα νόμο. Χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα. Πρέπει να υπάρξει μια. Κυρίως να γίνει συνείδηση. Συνείδηση και θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα από την πολιτεία. Τα είπαμε ως κόμμα στη Βουλή, γι' αυτό και ψηφίσαμε λευκό στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα, είναι απολύτως καταδικαστέα η επέμβαση της αστυνομίας μέσα στον κινηματογράφο για τη σύλληψη νεαρών παιδιών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταδικάσει κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σκεφτούμε. Ποιο είναι η αλήθεια το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει και δίνει το δικαίωμα στις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό λέω, ότι υπήρχε το νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει, ξέρετε από πότε υπάρχει, η νομική βάση. Το 37. Από το 37, βέβαια, από το την αιών του Μεταξά. Και τόσα χρόνια, 82 χρόνια, δεν έχει αλλάξει. Ο νόμος του 37 εδώ, άλλαξε το 10, το 11, και να, το 2011 τροποποιήθηκε. Και να πω εδώ ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη αναθεώρηση στους ποινικούς κώδικες ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, λίγες μέρες πριν γίνουν οι εκλογές. Αλλά αυτό δεν το πείραξε το συγκεκριμένο. Τυχαίο, δεν γνωρίζω. Σε σχέση με την ταινία τώρα, σε σχέση με την ταινία, επειδή πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία, την έχω δει. Έχει καλλιτεχνικές αρετές, ιδιαίτερα στην ερμηνεία της. Ο ηθοποιός είναι καταπληκτικός. Νομίζω ότι βάζει το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι όπως θέλει να το βάλει βεβαίως το Hollywood.
Και ως συμπέρασμα τελικά αυτό που μένει, κύριε Τάκη, αυτό που έμεινε σε μένα τέλος πάντων, είναι ότι σαν να θέλει ο καπιταλισμός να μας δείξει όλη την έκταση της παρακμής του για να τη συνηθίσουμε και να μάθουμε να ζούμε με αυτήν και να τη διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Ανοίγει προβληματισμού η ταινία. Σε βοηθάει για να ανοίξει μια συζήτηση και για να σκεφτούν γιατί όχι και τα νεαρά παιδιά. Θα προδώσω κι εγώ αυτό που μου είπατε στο διάλειμμα, ότι ο γιος σας πήγε την είδε, ενθουσιάστηκε και σας είπε να πάτε να τη δείτε κι εσείς. Ασφαλώς.